Βαρεθήκαμε να μετράμε νεκρούς και έμασαν ανέφορτοι. Ήταν ένας ξαπλωμένος εδώ πέρα, ήταν όλο γεμάτο αίματα. Τέσσερα ασθενοφόρα περνούν διαδοχικά την πύλη του Γενικού Κρατικού Νίκαιας λίγο μετά το μακελιό στο Ρέντι. Το τελευταίο μεταφέρει τη σωρό του αστυνομικού Γιάννη Ευαγγελινέλη, που είναι μόλις 23 ετών. Αμέσως μετά την επίθεση, στο ΕΚΑΒ σήμανε συναγερμός και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εδώ, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Για τον έναν αστυνομικό όμως ήταν ήδη αργά. Για πάνω από 2 ώρες οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο αστυνομικό που έχει τραυματιστεί βαριά στο κεφάλι. Η μάχη είναι άνηση και τελικά χάνεται για τον Γιώργο Σκυλογιάννη, 22 ετών. Με φόντο την ελληνική σημαία, οι περαστικοί αφήνουν στη μνήμη τους λευκά λουλούδια. Η βροχή σβήνει τα κεριά, όχι όμως και την οργή για το άδικο τέλος. Προστατεύανε εμάς αυτά, ποιος τα προστάτεψε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αμαρτία. Κάθε φορά που ερχόταν σήμα από το κέντρο, πρώτος έτρεχε ο Γιάννης Ευαγγελινέλης, λένε οι συνάδελφοί του που τον ζούσαν καθημερινά. Πρώτος έτρεξε και στον παράδρομο του Κηφισού όταν έστριψε τον τζιπ των κακοποιών. Πρώτος στη ζωή και στο θάνατο. Είχε καταταγεί στην αστυνομία τον Οκτώβριο του 2008. Οι δικοί του άνθρωποι ετοιμάζονται για το ίστατο χέρε και ολόκληρη η γειτονιά του στο Περιστέρι έχει βυθιστεί στο πένθος. Εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι, οι κακοποιοί σε αυτό εδώ το σημείο κατέβηκαν από τα όχημά τους και έστεισαν καρτέρι στους νεαρούς αστυνομικούς. Μόλις οι μηχανές της ομάδας Δίας έκαναν την εμφάνισή τους, τους γάζωσαν πριν οι νεαροί αστυνομικοί προλάβουν να αντιδράσουν. Από τα Τρίκαλα ταξίδεψαν στην Αθήνα οι συγγενείς του Γιώργου Σκυλογιάννη για να παραλάβουν τη σωρό του. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος πολύτεκνης οικογένειας και ο πατέρας του υπάλληλος του Δήμου Τρικάλων στην υπηρεσία καθαριότητας καμάρωνε που ο γιος του έγινε αστυνομικός τον Ιούλιο του 2009. Μια οικογένεια φτωχή, δύο παλαιστές. Ο πατέρας του δουλεύει στο Δήμο στην υπηρεσία καθαριότητας. Έχει άλλα 4 αδέρφια. Στην πόλη αυτή τη στιγμή έχει πέσει μια θλίψη. Μια κατάθλιψη. Η κηδεία του Γιώργου Σκυλογιάννη θα γίνει αύριο το μεσημέρι στον Άγιο Αθανάσιο Τρικάλων και του Γιάννη Ευαγγελινέλη στις 3 στο νεκροταφείο Περιστερίου.